Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη μαγειρεύει με έναν φιλόδοξο ρατατούι. Ο μικρός Χρήστος Σουβατζόγλου μας φτιάχνει τις αγαπημένες του συνταγές. Κοτόπουλο στο φούρνο με λεβάντα και μέλι. Ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις, Χρήστο μου. Και μελιτζάνα στο πύλινο με μετσοβόνε και ζαμπόν. Θα χρειαστούν πάντα λίγη ζάχαρη, γιατί είναι ο συνοδός της ντομάτας. Η Ελένη δείχνει στο Χρήστο πώς μαγειρεύεται η ρόκα μαζί με πένες. Για αφήσα λίγο πρώτα. Εσείς την Τετάρτη Δημοτικού τι μαγειρεύατε? Πάντως όχι κοτόπουλο με λεβάντα στο φούρνο. Ο μικρός Χρήστος Σουβατζόγλου είναι σήμερα μαζί μας για να μας βάλει τα γυαλιά στην κουζίνα. Το φαγητό που μου άρεσε πιο πολύ όταν ήμουν μικρός ήταν το μακαρόνι με σαραμό. Ήταν το πρώτο φαγητό που μαγείρεψε, ήταν εύκολο καταρχάς. Δεν είχε τηγανίσματα, κοψίματα και τέτοια. Η μαμά μου είχε μάθει κοτόπουλο με μέλι, είναι εξαίσιο. Επίσης το μακαρόνι με σαλαμό, καταπληκτικό. Στον νηπιαγωγείο δεν μου άρεσε κατόπιστα. Και φτιάχνανε, όχι με την καρδιά της, και φτιάχνανε έτσι, όχι θα το πας, χωρίς να σ' αρέσει. Μέχρι σήμερα δεν τρώω τόσο, δεν. Γιατί νομίζω πως είναι ίδια γεύση. Αυτό που ευχαριστιέμαι είναι το μακαρόνι με σαλαμό. Έχει έτσι μια διαδικασία να έχει διάφορες γεύσεις μέσα σε ένα μόνο φαγητό. Δηλαδή, πολλές γεύσεις που να σε κάνουν να νιώθεις νόστιμο το φαγητό. Το αγαπημένο μου κινούμενο σχέδιο είναι το ρατατούι, γιατί έχει σχέση με τη μαγειρική και από εκεί ευχαριστήθηκα να μαγειρεύω. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Σουβατζόγλου και σήμερα θα σας μάθω ένα πολύ ενδιαφέρον φαγητό, κοτόπουλο με μέλι και στο πύλινο θα σας μάθω με να φτιάχνετε ζαμπόν με μελιτζάνες και τυρί με τσοβόνε. Κάτσε όμως, Χρήστο μου, να πούμε πώς σε γνώρισα καταρχήν, πώς γνωριστήκαμε εμείς οι δυο. Ο Χρήστος είναι μόνο 9 χρονών και αν τον έφερε σήμερα εδώ, είναι γιατί δεν μπορώ να ακούω πια τις αγχωμένες μαμάδες που επειδή κάνουν μια δουλειά, δεν βρίσκουν χρόνο να μαγειρέψουν στα παιδιά τους. Τα παιδιά σήμερα είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Κι όμως αυτό εδώ το παιδάκι, το οποίο είναι 9 χρονών, βρίσκει χρόνο να μαγειρέψει όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη μαμά και για τον μπαμπά. Και μάλιστα όχι τίποτα εύκολα, ας πούμε, μακαρόνια με κιμά. Πολύπλοκες συνταγές, με φαντασία, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, τον Χρήστο που λέτε, τον γνώρισα στο χωριό που κάνουμε μαζί διακοπές. Ο Χρήστος είναι η στάρ εκεί της παραλίας, τον ξέρουν οι πάντες. Και μάλιστα εγώ τον γνώρισα πάνω σε ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα που πήγε να κάνει. Ήθελε το παιδί να σκηνοθετήσει μια παράσταση. Να ανεβάσει τι ήθελε, στην Ιλιάδα. Όχι, την Οδύσσια. Όχι, ναι, στην Ιλιάδα, συγγνώμη. Την Ιλιάδα ήθελε να ανεβάσει ο Χρήστος. Μάζεψε λοιπόν όλα τα παιδάκια, αλλά δυστυχώς το θέμα ατύχησε. Ναι. Διότι κανένα παιδάκι δεν ήθελε να παίξει τους τρόες που ήταν χαμένοι. Βλέπετε σε μια χώρα χαμένη, κανένα δεν θέλει να είναι χαμένος. Τι πάθαμε, Χρήστο. Ναι. Και πάει να βάγισε το σχέδιο της παράστασης. Πλην όμως πάνω εκεί έμαθα εγώ ότι ο Χρήστος μαγειρεύει φοβερά. Και να το ο Χρήστος. Ναι. Πότε μαγειρεύεις πρώτη φορά, δε Χριστάκη? Όταν ήμουν 5 χρονών, άρχισα να μαγειρεύω. Δεν είναι κάτι που σ' αναγκάζει. Είναι η έμπνευση, η μαγεία που σε βοηθάει να κάνεις αυτό το πράγμα.
Δεν φοβόσουν τις φωτιές. Η μαμά δεν φοβόταν να σε αφήσει. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ανεβαίνει μόνος του στη ζωή. Το σκαλοπάτι της φωτιάς, έτσι. Α, ναι. Είσαι πολύ σωστός. Ατρόμητος σε βρίσκω. Ναι. Ε? Και δεν μου λες κάτι, γιατί το δικό μου το παιδί που είναι 17 χρόνια δεν το αφήνω, μην γίνει ολοκαύτωμα, ψητό αρνί. Η μαμά δεν φοβόταν, είχε εμπιστοσύνη. Ναι. Ήταν δίπλα σου όμως. Ήταν μερικές φορές. Ε, ήταν. Ναι, στην αρχή. Θυμάσαι τι ήταν αυτό που πρώτο μαγείρεψες. Το πρώτο ήταν μακαρόνια με σολομό. Μακαρόνια με σολομό. Τι λες τώρα, και είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο. Ναι, εντάξει, όπως ακούγεται. Το κατάφερες ή την πρώτη φορά δεν ήταν καλό? Εντάξει, είχα μια μικρή βοήθεια. Ναι. Αλλά σε λίγο, εντάξει, δεν σου φαίνεται δύσκολο όταν το δουλεύεις πολύ καιρό. Α, ωραία. Λοιπόν, κάτσε τώρα να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε και στη συνέχεια θα μου πεις κι άλλα. Έτσι. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το κοτόπουλο. Λοιπόν, κοτόπουλο με πολύ ωραία λεβάντα που μας έφερες και τη γλάστρα, Χρήστο μου, την υπέροχη. Και μέλι, έτσι. Ναι. Εύκολη συνταγή, παντανόστιμη. Ας αρχίσουμε βάζοντας τα μπουτάκια. Τα απλώνουμε μέσα στο πυρέξ. Ας βάλουμε 4, λέω εγώ, ε? Ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα βαζάκι που κλείνει καλά. Ναι. Θα βάλουμε 3 κουταλιές μέλι. Και μου είπες και ένα πολύ ωραίο κόλπο που δεν το ήξερα, γιατί καμιά φορά το μέλι, τώρα το χειμώνα, ναι, είναι πίζει λίγο, συμπαγιές. Μπράβο, μου είπε και τη λέξη το παιδί, τη θεώσεις εσύ, παιδάκι μου. Λοιπόν, όταν είναι συμπαγιές το μέλι, τι κάνουμε? Το βάζουμε λίγο στο φούρνο. Ναι. Έτσι, όσο 5 λεπτά. Ναι, και ζεσταίνεται το μέλι και ζεσταίνεται. Μπράβο. Και αυτό που λέει τώρα ο Χρήστος είναι και πάντα πρόβλημα στις μαρινάδες. Εγώ το έχω αντιμετωπίσει. Αχ, είναι στερό το μέλι και δεν ανακατεύεται. Ναι. Mm. Εδώ τι μας έχεις, αυτό το σκούρο υγρό? 3 κουταλιές ξύδι μπαλσάμικο. Το οποίο δίνει και μια ωραία γλύκα, ναι, έτσι. Mm. Αντί για αλάτι και τέτοια, χρησιμοποιείς, ναι, αυτό. Μπράβο. Και το κάνουμε. Και είναι όπως το γλυκό του. Ναι. Και αυτό. Σόγια σος. Η σόγια. Η ζώγια επίσης βοηθάει να γίνει πιο νόστιμο το φαγητό. Που σημαίνει ότι του δίνει αλάτι, οπότε δεν θα το αλατίσουμε το κοτόπουλο. Ναι. Φτάνει. Κάτι, το σκόρδο. Α. Ωρα για κουμφού. Α, έλα, για να το δούμε αυτό το κόλπο. Μη μου πεις ότι θα το σπάσεις με το χέρι σου. Εγώ λέω να πηδήξεις λίγο. Άμα πηδήξεις και πέσεις πάνω, θα σπάσεις πιο καλά. Για κάτω. Είδες, κοίτα, το λιώσες. Και το ρίχνουμε μέσα. Αυτό και να είναι απλό. Είδες, να το τώρα, έγινε χάρμα. Θα ρίχνουμε. Το κλείνουμε καλά-καλά. Και βάζουμε και μπορεί να μαθαίνουμε λίγο λάδι. Α, να σου δώσω ελαιόλαδο. Γιατί, ξέρεις γιατί το βάζουμε το ελαιόλαδο? Γιατί κάνει πιο τρυφερό το κρέας, το κάνει πιο βελούδινο. Και δένει κιόλας όλα τα υπόλοιπα υλικά. Α, σου βάλε πολύ, ε. Μια χαρά είναι. Βέβαια. Ναι. Και αυτό το βαζάκι το ανακατεύουμε. Καλά, καλά, καλά. Καλά. Μπράβο, έτσι, ρίξου μια γερή. Ωραία. Ωραία. Και το ρίχνουμε. Ωραία. Εδώ που δεν πήγε και μπορούμε να το γυρίσουμε, ναι, έτσι θα πάει. Θα πάει. Λοιπόν, και τι άλλο ξεχάσαμε, το κεντρικό σου θέμα. Ποιο ήταν? Λεβάντα με μέλι μας ένταξε. Πού είναι η λεβάντα? Πες εσύ πώς το κάνεις με λάδι λεβάντας. Ναι. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα το κάνουμε με λάδι λεβάντας που πώς το κάνεις, για πες. Βουτάμε για πολύ λίγο τη λεβάντα μες στο λάδι. Για πολύ λίγο για να πάρει μια γεύση. Mm. Διαφορετικά. Το βάζουμε δίπλα στα κοτοπουλάκια για να πάρει νοστιμιά. Το άρωμα το ωραίο της, ναι, λεβάντας. Λοιπόν, αυτό τώρα χρειάζεται να το κάνουμε. Θα το βάλουμε στο ψυγείο για 3 ώρες. Και αν θέλουμε και από την προηγούμενη, δεν μπορούμε. Ναι. Ε? Ναι. Ωραία. Τι θα κάνουμε όμως? Μπορούμε σε μία ώρα να το αναποδογυρίσουμε. Για να πάει η μαρινάδα παντού. Ναι, παντού. Να πάει και από πάνω, να πάει και από κάτω, να ενωθούν έτσι. Να γίνει, ναι, ωραίο το χρώμα του
και να πάνε τα αρώματα παντού. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Εμείς τώρα δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί διαφορετικά θα μας περιμένετε 3 ώρες μέχρι να το μαρινάρουμε. Ας πούμε ότι το έχουμε κάνει. Οπότε μετά θα βάλουμε το σουσάμι και θα το βάλουμε στο φούρνο. Για βάλουμε το σουσάμι. Βάλει και άλλο μπόλικο. Ωραίο είναι. Πάρ το κοντά σου, έτσι, μπράβο. Υπέροχο και με ωραία χρώματα. Θα γίνει και αυτό τώρα, θα ψηθεί, θα γίνει τραγανό το σουσάμι, έτσι, ναι. Θα καβουρδευτεί. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να το πάμε στο φούρνο. Ναι. Στους πόσους βαθμούς, ξέρεις? 180. Στους 180 και για πόση ώρα? Μέχρι... εντάξει, μέχρι να γίνει τραγανό. Μέχρι να γίνει τραγανή η πέτσα του. Και να σου πω ότι όσο μαγειρεύεται αυτό και ψήνεται, του ρίχνεις και λίγο ζουμάκι από πάνω? Όχι. Δεν το θεωρείς απαραίτητο? Ναι. Ωραία. Καλά, κάνε το καμιά φορά και αυτό που σου λέω, γιατί μπορεί να βγει καλύτερο. Ναι. Έλα εδώ να ανοίξεις το φούρνο, να το βάλουμε μέσα να ψηθεί. Εμείς τον έχουμε ανάψει το φούρνο που είναι ζεστός τώρα. Βλέπεις εδώ λέει 180. Α. Έτσι. Ωραία. Και του λέμε καλή επιτυχία. Ναι. Για τη συνταγή κοτόπουλο με μέλι και λεβάντα θα χρειαστείτε 3 μπούτια κοτόπουλου, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κλονάρια λεβάντας, 3 κουταλιές της σούπας σόγια σος, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι μπαλσάμικο, 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 2 σκελίδες σκόρδο, σουσάμι για πασπάλισμα και μουστάρδα για το σερβίρισμα. Μα τι ωραίο το έκανες, Χριστό μου. Είδες τι ωραία το ψήσες. Δεν μου λες, όταν το ψήνεις στο σπίτι, φωνάζεις τη μαμά να το βγάλει από το φούρνο, το βγάζεις εσύ? Εντάξει, μερικές φορές μπορεί να παίρνει μια πετσέτα, ναι, ή γάντια, ναι, και να το παίρνεις έτσι, να το σηκώνεις και, ναι, να το φέρνεις. Α, ωραία, δεν το φοβάσαι. Ωραία. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, κάτσε τώρα να το σερβίρουμε, να το κάνουμε και όμορφο το πιάτο μας, Ναι. Να βάλουμε 2 μπουτάκια, λέω εγώ. Μπορεί να βάλουμε και τη λαβάντα, ναι. Θα βάλουμε και τη λαβάντα. Α, ξέρεις τι, θα βάλουμε φρέσκια λαβάντα από τη γλάστρα μας που έφερε. Εντάξει. Με τα ωραία λουλουδάκια. Κοίτατε όμορφο. Μια χαρά. Και αυτό ξέρεις με τι ταιριάζει τώρα, με μουστάρδα. Πας να τη φέρεις από το ψυγείο, ναι, να το δοκιμάσουμε. Ωραία, τέλεια. Για μικρούς μπορούμε να βάλουμε λίγη ποσότητα. Γιατί αυτή καίει. Η μουστάρδα δεν είναι ακριβώς παιδική. Αλλά αν θέλουμε μπορούμε να τη βάλουμε και μέσα στη μαρινάδα, έτσι. Ναι, μία κουταλιά της σούπας το βάζεις και εσύ καμιά φορά, μου πες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Και γίνεται και πιο πικάντικο, ναι, με τη μουστάρδα. Ε? Mm-hmm. Δεν καίει η μουστάρδα όταν την ψήσουμε. Ναι, δεν καίει ακριβώς. Δεν το νιώθεις δηλαδή, το μέλι... Γίνεται πιο δυνατό. Ναι, κοίτα να δεις τι ξέρει ο Χρήστος. Λοιπόν, εγώ θα το δοκιμάσω με λίγο μουστάρδα. Να σου πω την αλήθεια, να δω τι έκανε. Μπράβο, Χρήστο μου. Θέλω να δοκιμάσεις και εσύ και να μου πεις τι αρώματα σου βγάζει. Εγώ θα σου πω ότι είναι απόλυτα ισορροπημένη η μαρινάδα σου, δηλαδή δεν ξεχωρίζει κάτι. Είναι όλα τα υλικά σε μια γραμμή. Είναι ένα από τα ωραιότερα κοτόπουλα που έχω φάει. Α, ευχαριστώ πολύ. Εσένα πώς σου φάνηκε, τι σου βγάζει σαν όταν το τρως? Μου αρέσει το μέλι, που είναι μαζί με το, και με το κοτόπουλο, ναι, και γίνονται ένα όλα αυτά. Έχουμε ρίξει πάρα πολλά υλικά, εμφάνιση, ναι, και νοστιμιά. Μπράβο. Μπορεί να φανεί στο πιάτο σου. Βέβαια. Είναι αυτό ακριβώς. Αλλά σε βλέπω ότι είσαι κατηγορία τσίρος. Δεν τα τρως αυτά που φτιάχνεις. Κάνω γυμναστική. Τι κάνεις? Τρέξιμο, άλμες μήκος και μπάσκετ. Όλα αυτά τα κάνεις? Ναι. Και προλαβαίνεις και να μαγειρέψεις? Και προλαβαίνω, βασικά τα Σαββατοκύριακα.
Τα Σαββατοκύριακα μαγειρεύεις τη μαμά και τον μπαμπά τους, κάνεις έκπληξη. Ναι. Τυχαίροι γονείς, παιδί μου. Για πιο εύκολο σερβίρισμα, φάτε μάτια στο tip της ημέρας. Βρέχουμε τα εργαλεία κοπής μας για να κόβουμε σε φέτες εύκολα και χωρίς απώλειες. Σε ένα ψηλό ποτήρι ρίχνουμε χλιαρό νερό. Βουτάμε το μαχαίρι μας και κόβουμε, παραδείγματος χάρη, ένα μαλακό μαστιχωτό τυρί με ευκολία. Ή ένα σφιχτό αυγό. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με μια σπάτουλα για τάρτες ή τούρτες. Το σκούπ του παγωτού θέλει και αυτό το μπανάκι του, για να βγει η μπάλα ολόκληρη και ολοστρόγγυλη. Τώρα θα μάθουμε εξίσου αυτό το ωραίο φαγητό που σας είπα. Έχουμε εδώ τη μελιτζάνα, ζαμπόν, τυρί με τσοβόνε, 1-2 κομματάκια σκόρδο, λίγη ζάχαρη και λίγα κρεμμύδια. Εδώ έχουμε τη ωραίο αρωματικό θυμάρι. Ναι. Από τη γλάστρα μας στόκοψε αυτό. Και ντομάτα. Και αυτά όλα τώρα θα τα σοτάρουμε έτσι. Ναι. Και μετά θα τα βάλουμε στο πύλινο και στο φούρνο. Ναι. Έτσι. Στο φούρνο. Λοιπόν, εγώ επειδή σε φοβάμαι με τα μαχαίρια, ξέρω ότι μπορείς, αλλά λέω να σου κόψω το κρεμμυδάκι. Με αυτό δεν ξεκινάμε. Ναι. Ωραία, έλασε από εδώ. Σου ανάψω εγώ τη φωτιά. Δεν τρομάξεις τώρα που εδώ δεν έχουμε μάτια. Και το έχουμε φλόγες. Δεν τρόμαξες. Όχι. Εντάξει, αυτό ήταν. Δεν την ξαναδείς. Λοιπόν, κάνω ότι δεν υπάρχει. Βάλε λάδι. Πόσο νομίζεις εσύ? Πολύ λίγο. Να απλωθεί παντού. Όπα. Ωραία, μην παχύνουμε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα το αφήνουμε να κάψει και εγώ θα σου κόψω το κρεμμύδι, έτσι. Έτσι το θες? Ψιλοκομμένο βασικά. Α, μου κάνεις παρατήρηση τώρα. Λοιπόν, πάρε να ανακατέψεις. Πού είναι η κουτάλα σου? Α, ναι. Α, έχει και φως. Είδες, σούπερ συρτάρια που έχουμε. Α, ωραία. Να ακούσουμε το ωραίο τσιτσίρισμα, ε. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Το σκόρδο το θες τώρα ή μετά? Θα το βάλουμε μαζί με τη μελιτζάνα. Ωραία. Τη μελιτζάνα πώς θες να την κόψω? Σε κύβους, να την έχουμε καθαρίσει. Βλέπω ότι οι κινήσεις σου είναι πάρα πολύ έμπειρες, Χριστό. Ναι. Το έχεις κάνει αρκετές φορές. Το έχω κάνει. Δεν είναι να έτσι. Σε λίγα εστιατόρια μπορεί να βρεις ένα τέτοιο νόστιμο φαγητό. Και σε κανένα εστιατόριο δεν θα το βρεις μαγειρεμένο από τον Χρήστο. Αυτό επίσης να λέγεται, εντάξει. Χρήστο, πώς λες ότι ξεκίνησες τη μαγειρική, από ταλέντο? Από θέληση βασικά. Α, σου άρεσε δηλαδή? Ναι. Μήπως φταίει και το γονίδιο, γιατί ο μπαμπάς είναι από την Κωνσταντινούπολη? Εντάξει, μπορεί και λίγο η προσωπικότητα. Α. Δηλαδή, σε ποιο παιδί θα άρεσε να έχει μαγειρεύσει? Δεν ξέρω πολλά παιδιά που να ξέρουν να μαγειρεύουν πάντως. Ναι. Μαγειρεύει κανένας άλλος στο σχολείο? Όχι, βασικά. Το ξέρουν ότι εσύ μαγειρεύεις? Βασικά. Τις το λες? Εντάξει, όχι τόσο. Γιατί, δεν το διαδίδεις? Κρατάς μυστικό? Ναι. Φοβάσαι μη σε περάσουν για UFO. Ναι. Είναι περίεργα τα υπόλοιπα παιδάκια. Το θέλουμε χωρίς τη φλούδα, αλλά εντάξει. Δε, κρατάμε, εγώ βάζω και λίγη να σου πω έτσι για ομορφιά. Εσύ τη βγάζεις τελείως, τη φλούδα? Ναι. Κάτσε να τη βγάλω. Μην σου χαλάσω τη συνταγή. Εντάξει, δεν είναι για απαραίτητη. Θα χρειαστούμε λίγο ακόμα λαδάκι. Πολύ λίγο. Γιατί θα χρειαστούμε δύο στρώσεις λαδιού. Α, βάζεις ξανά λαδάκι μετά, επειδή το πίνουν οι μελιτζάνες, Ναι. Και επειδή το πίνει και το κρεμμύδι.
Προσοχή στα λάδια. Τι εννοείς ακριβώς? Γιατί ψηλάνε και θα σε κάψουν. Και επειδή τώρα που θα σε δούνε πολλά παιδάκια στην τηλεόραση, θα θέλουν και αυτά να μαγειρέψουν, τι άλλο πρέπει να προσέχουν, βρε Χρήστο μου? Εντάξει, αν δεν μπορούν κάτι να ζητάνε τη βοήθεια ενός ηλικιωμένου, των γονιών τους. Της ηλικιωμένης μαμάς που είναι 35 χρονών, ας πούμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Θέλει μαγειρική, δεν είναι εντάξει βάσανα. Αν το θέλεις και όποτε το θέλεις. Μπράβο, δεν είναι απαραίτητο. Άμα δεν έχεις έμπνευση, δεν βγαίνει και καλό το φαγητό. Ναι. Να σου πω τώρα, μήπως να βάλουμε και λίγο αλάτι ή όχι? Εντάξει, τώρα μπορεί να βάλουμε αλάτι. Να βάλουμε. Και τώρα θα ρίξουμε και το σκόρδο μας. Α, το σκόρδο, ναι ρε Χρήστο, το ξέχασα. Έλα. Εντάξει. Ανακάτω δεσί εδώ. Ό,τι πεις. Έτσι, ζωντανά. Μη μας κάνει η μελιτζάνα. Ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος φίλος της μελιτζάνας? Όχι. Το σκόρδο. Α, γι' αυτό τώρα βάζουμε σκόρδο. Μα γιατί? Και ποιος σου το μάθε αυτό? Αυτό η γιαγιά μου που ήταν και αυτή από την πόλη, από την μπαμπά σου. Α. Α, μας εμάς μας αρέσει πιο πολύ το χωριό. Ποιο χωριό? Το Πήλιο. Το Πήλιο. Ρε, αντί να λες το χωριό της μαμάς, τη Λάρισα, αντί να λες την Κωνσταντινούπολη, λες το Πήλιο. Το έχεις υιοθετήσει αυτό το χωριό εσύ, ε. Περνάς ωραία εκεί. Ναι, ναι. Έχεις φάει καθόλου από τη γιαγιά από την πόλη? Για τον παππού σου έχει μαγειρέψει η γιαγιά? Ναι, πολλές φορές μου μαγειρεύει. Τι είναι αυτό που σου κάνει το καλύτερο, που το αγαπάς πολύ? Τα γεμιστά. Γεμιστά, ε. Κάτσε να του δώσουμε ένα ωραίο ανακάτεμα. Άλλο τι σου κάνει? Γαλακτομπούρεκο μερικές φορές. Λοιπόν, και τώρα αυτό πώς το βλέπεις εσύ? Εγώ δεν την ξέρω τη συνταγή. Θέλει ακόμη λίγο? Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Έχουν κυτρινίσει όλα. Πότε τα κατεβάζουμε αυτά τώρα? Όταν βλέπουμε πως είναι κίτρινη. Αλλά θα βάλουμε και λίγο το θωμαράκι μας, μάλιστα. Για κάντε εσύ. Κοίτα να δεις, τι θα πάει σε αυτά τα κόλπα, ας πούμε, το θυμάρι. Παλιό. Παλιό κόλπο αυτό. Τέλος. Αυτό. Λοιπόν, τις βλέπω αρκετά κίτρινες τώρα αυτές, ναι, τώρα θα τις ατεβάσουμε από τη φωτιά. Την ντομάτα πότε θα τη βάλουμε? Α, ναι, εντάξει. Τώρα, πάμε στη φωτιά. Λοιπόν, ανοίγουμε την ωραία μας ντομάτα. Μπορεί... και θα μου πεις πόσο θα βάλω, δεν ξέρω. Ναι. Εκεί, τόσο. Και τι άλλο θέλουμε? Θα χρειαστούμε πάντα λίγη ζάχαρη, γιατί είναι ο συνοδός της ντομάτας. Μπράβο. Για να την κάνουμε έτσι γλυκιά. Ωραία. Μια χαρά. Λίγο ακόμα ανακάτεμα. Ωραία. Το κατεβάζουμε τώρα από τη φωτιά. Και θα κόψουμε το σαλάμι. Το ζαμπόν, αυτό είναι ζαμπόν. Α. Πόπο μας χωμύρισε το θυμάρι με τις μελιτζάνες, ναι. Απίστευτα, ε. Αυτό τρώγεται και έτσι, ε. Ναι. Έτοιμο είναι. Μπορούμε και χωρίς τα πικάντικα. Αλλά εσύ θα το κάνεις πιο πικάντικο, πιο πολιτικό. Ναι. Α, το κόβεις κομματάκια του ζαμπόν, ε. Ναι, γιατί αλλιώς κάτι ολόκληρες λωρίδες δεν θα ήταν ωραίο. Αν θέλετε μαχαίρια, ποτέ, γιατί κόβουν σαν ξηράφι. Αν θέλετε, μην με κοιτάτε, εντάξει, έχω εμένα, εντάξει, έχω... Πήρα. Ναι. Στα μαχαίρια. Αλλά αν εσείς πες πιάσετε μαχαίρια, ναι, να είναι από δίπλα και η μαμά, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Ή ο μπαμπάς. Γιατί αν κοιτάξετε προσεκτικά ή αν κόψετε κάτι, θα δείτε πως κόβησαν πολύ. Βέβαια. Και ποτέ δεν θα κάνουμε έτσι στα χέρια μας. Ποτέ.
Μήπως είναι κανένα κοριτσάκι στο σχολείο που σ' αρέσει και θα ήθελες να της μαγειρέψεις κάτι? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν σε ενδιαφέρει καμία? Εντάξει, όχι και δεν με ενδιαφέρει. Απλώς δεν παίζουμε πολύ με τα κορίτσια. Δεν παίζετε με τα κορίτσια? Όχι. Δεν παίζετε, τώρα είστε στο ολόκληρο αγόρια. Τώρα τα ερωτεύεστε τα κορίτσια. Τι να πω. Δεν είναι ακόμα ο μήνας του μέλητος. Αργεί ο μήνας του μέλητος ακόμη. Γιατί βρε Χρήστο, τα κορίτσια δεν ενδιαφέρονται για εσάς? Σας κοιτάνε? Όχι. Γιατί, τι κοιτάνε τα κορίτσια, με τι ασχολούνται? Πολλές φορές ασχολούνται με κοριτσίστικα, πώς να το πω, μπάρμπι και τέτοιο. Α, τέτοια είναι ακόμα. Αυτή είναι τη γενιά τώρα. Τη γενιά της μπάρμπι. Όλες οι γενιές των γυναικών, Χρήστο μου, ήταν της μπάρμπι, όλες. Ξέρω. Λέτε τέτοια. Αυτό που ακούς, δυστυχώς. Λοιπόν, νομίζω εντάξει είσαι. Μην το ψιλοκόβεις κι άλλο. Αυτό το έχεις κάνει τέλειο, υπέροχο. Και τα βάζουμε εδώ μέσα. Εκεί μέσα. Τι, πού, εδώ το ρίχνεις στο ζαμπόν? Έλα. Και όπως είναι λίγο, έτσι θα το ανακατέψουμε. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο που δεν είναι με τη φωτιά. Αλλά θα ψηθεί στο φούρνο. Ναι. Στη συνέχεια. Τώρα. Λοιπόν, να βάλω, αλλά τι βάλαμε. Εντάξει, ναι. Τι άλλο θέλουμε τώρα... να βάλουμε, τίποτα. Τι κάνουμε τίποτα τώρα. Ώρα για σερβίρισμα. Για σερβίρισμα του φούρνου όμως. Του φούρνου. Εντάξει, μπορεί να είναι. Ναι. Και τώρα τα απλώνουμε μια φέτα με τσοβόνι. Το οποίο είναι ένα καπνιστό τυρί, ναι, και κάνει τη μελιτζάνα πικάντικη και λιώνει ωραία, έτσι. Αυτό τώρα το κάνουμε, Χριστό. Θα το βάλουμε στο φούρνο. Για πόση ώρα θυμάσαι, σε πόσους βαθμούς? Ένα τέταρτο, 20 λεπτά ή μπορεί και μισή ώρα. Ίσα-ίσα να δούμε πόσο θα λιώσει, ναι, το τυρί. Δεν θέλουμε να καεί το τυρί. Όχι. Ίσα-ίσα να λιώσει. Σε 180? Ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, το πάω εγώ στο φούρνο αυτό. Ωραία. Χρήστο μου, έγινε αριστούργημα αυτό. Ναι. Μην μου πεις, καίει λίγο, αλλά βγάλε τα πυρούνια να ορμήσουμε. Πω, μυρίζει εντωμεταξύ το καπνιστό σου, έρχεται, ναι, η μυρωδιά. Για δοκίμασε τώρα, μου πεις τι σου βγάζει εσένα που θα το φας. Δοκίμασε μία. Πρώτα εσείς. Α, πρώτα εγώ. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Καίει. Ναι. Πίσω και εσύ. Ναι, το ξέρω, καίει λίγο. Λοιπόν, Χρήστο μου, ξέρεις είναι αυτό που είναι εντυπωσιακό? Καταρχήν είναι πεντανόστιμο. Ναι. Βγάζει αυτό το καπνιστό του με τσοβόνι που είναι πολύ ωραία ιδέα με τη μελιτζάνα. Και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Δεν βγάζει αυτό το βάρος της τηγανητής μελιτζάνας που βγάζει γύρω-γύρω λάδια και σου κάθεται στο στομάχι. Είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ και φίνο φαγητό, έχω να σου πω. Μυρίζει ελαφρά και το θυμαράκι. Για να δούμε και εσύ τι θα πεις. Πέτα λίγο, κάνει. Και τι δυσκολεύεσαι? Και λίγο. Αλλά... έχει λιώσει βασικά. Mm. Και δεν είναι όπως μελιτζάνες, έτσι χοντρές, δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Έλα, ενώ αυτό έχει λιώσει, έχει γίνει ένα ωραίο. Μέλωσε που λένε. Ναι. Έτσι λέγανε οι παλιές οι γιαγιάδες. Μέλωσε η μελιτζάνα. Τέλεια. Και ήρθε και αγκαλιάστηκε με το λιωμένο το τυράκι και έγινε ένα αριστούργημα. Και έβαλες και πολύ σωστή δόση τυριού. Έβαλες λίγο. Όσο χρειάζεται, δεν έβαλες το βαρύ να το κάνουμε, ξέρεις. Ναι. Όχι δύο στρώσεις. Όχι δύο στρώσεις, μία όσο του πάει. Για τη συνταγή μελιτζάνες με ζαμπόν και τυρί με τσοβόνε θα χρειαστείτε 2 μελιτζάνες φλάσκες, 2 φέτες τυρί με τσοβόνε, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, 3 φέτες ζαμπόν,
100 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ και 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Λοιπόν, και επειδή μου χάρισες 2 υπέροχες συνταγές, θέλω να σου χαρίσω κι εγώ μία. Να κάνουμε ανταλλαγή δώρων, συνταγών. Ναι. Και λέω να μείνεις μαζί, επειδή εγώ σε βοήθησα, τώρα να με βοηθήσεις εσύ να σου κάνω μια μακαρονάδα αγάπη μου. Α, ναι. Χριστάκο μου, τη ρόκα την ξέρεις? Ναι. Τρως ρόκα? Εντάξει, δεν τρώω ρόκα, όμως η μαμά μου ναι. Σε καίει? Γι' αυτό δεν την τρως. Ναι. Α, όταν όμως τη μαγειρέψεις, γιατί θα κάνουμε μακαρονάδα με ρόκα, φεύγει το κάψιμο της ρόκας. Γίνεται μαγικό. Ενδιαφέρον. Αμα, τώρα θα το δεις αυτό. Η ρόκα επίσης είναι πάρα πολύ καλή και για άλλους λόγους. Η μαμά σου κάνει πορτοκαλάδα για να παίρνεις βιταμίνη C. Ναι. Ξέρεις ότι η ρόκα έχει πιο πολύ βιταμίνη C από την πορτοκαλάδα? Αμα, και έχει και βιταμίνη Α και βιταμίνη B και βιταμίνη Ε που κάνει πάρα πολύ ωραία μαλλιά λαμπερά. Και παλιά στην αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν σαν φαρμακευτικό φυτό τη ρόκα. Είναι μαγικό πράγμα η ρόκα, δεν είναι ό,τι να είναι. Και επίσης είναι και αφροδισιακή. Ξέρεις τι είναι αφροδισιακή? Όταν την τρώνε τα αγόρια, ερωτεύονται και ραβνοβόλα τα κορίτσια. Και όταν την τρώνε τα κορίτσια, ερωτεύονται και ραβνοβόλα τα αγόρια. Τι άλλο να σου πω για να σε κάνω να φας ρόκα? Για πες μου, ξέρεις τι θέλω να μου κάνεις τώρα εσύ? Να μου πάρεις τη ρόκα και να μου την κόψεις σε μεγάλα κομμάτια έτσι. Τσακ, τσακ, αυτό. Όλη τη ρόκα? Πάρω, κόψω μου άλλο τόσο. Άλλο τόσο όσο έχω εδώ. Λοιπόν, εγώ στο μεταξύ θα κόψω το κρεμμύδι μου. Και ακολουθώ το παράδειγμα σου, το που μου έπεσε να το κόβω ψηλό το κρεμμύδι, Ναι. Έτοιμο, να το φέρω όλο. Κάνουμε ακόμη ένα κλωναράκι, άμα μπορείς και δεν βαριέσαι. Λοιπόν, αυτή τη μακαρονάδα, Χρήστο μου, θα την κάνουμε με πένες. Τις τρως τις πένες? Ναι. Και όταν κάνουμε οι μακαρονάδες συνήθως, οι σάλτσες που κάνουμε γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πολύ εύκολες μακαρονάδες. Οπότε τι κάνουμε, Χρήστο? Για να κερδίζουμε χρόνο, βράζουμε πρώτα τα μακαρόνια, γιατί τα μακαρόνια θέλουν πιο πολύ χρόνο για να βράσουν, ναι, από το να γίνει σάλτσα μας. Έχω βράσει εγώ εδώ τις πένες. Βάζω λίγο λάδι. Δηλαδή, λίγο παραπάνω από αυτό που έβαλες εσύ, γιατί πρέπει να αγκαλιάσεις και όλα αυτά τα μακαρόνια, κατάλαβες? Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα σοτάρω το κρεμμύδι. Κάτι μου έλεγες για το σοτάρισμα του κρεμμυδιού πριν. Ναι. Πρέπει να προσέχει, γιατί κολλάει σαν διάβολος. Είδες, κολλάει στην κατσαρόλα, έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό έβαλα εγώ αρκετό λαδάκι εδώ. Θα έρθεις εδώ να μου το ανακατεύεις εσύ. Σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε το κρεμμύδι για να το κάνουμε ξανθό-ξανθό. Ναι, ξανθό. Αν θέλουμε να το κάνουμε να γίνει πιο ξανθό, όπως λέγεται. Πιο καφετή, δηλαδή, να το ψήσουμε ακόμη περισσότερο. Τσιγάρισμα. Α, τσιγάρισμα. Το σοτάρισμα είναι ελαφρύ τσιγάρισμα. Λοιπόν, εγώ θα προσθέσω τώρα, θα βάλω και λίγο σκόρδο μέσα. Πολύ σημαντικό, ναι. Το σκόρδο στη μεσογειακή διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό να δεις τι καλό κάνει. Μας κάνει γερή καρδιά, είναι αντιοξυδοτικό. Δηλαδή δεν σκουριάζουμε, μένουμε για πάντα νέοι. Δεν παθαίνουμε καρκίνο, δεν παθαίνουμε καρδιά. Αυτά τώρα δεν σε ενδιαφέρουν, σαν ότι που τα ξέρεις. Είδες τι μαθαίνεις από το σκόρδο. Άμα. Και αφού είναι τόσο καλό και νόστιμο, εγώ λέω να βάλουμε 2 σκελίδες, Ναι. Με την άδειά σου φυσικά. Το τρως εσύ το σκόρδο? Ναι. Λοιπόν, έχει αρχίσει και ροδίζει αυτό, έτσι. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε. Σε λίγο θα το τσιγαρίσουμε. Γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε στο τσιγάρισμα, όπως σωστά είπες. Θα το σβήσουμε με λίγη ντομάτα. Μπράβο, και την ανακατεύουμε να πάει παντού. Και τι μου έχεις πει πριν για την ντομάτα? Η ντομάτα πρέπει πάντα να παίρνει λίγη ζαχαρίτσα. Πάρε και τη λίγη ζαχαρίτσα. Ανακάτευε. Θα βάλω και αλατάκι τώρα. Πάντα.
Διότι φαγητό χωρίς σαλάτι τι είναι. Ναι. Άνοστο. Για φέρε λίγο να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Φοβάσαι λίγο που σου κυρίζει. Όχι, δεν φοβάμαι. Απλώς φοβάμαι μη μου πεταχτεί λάδι. Γι' αυτό φοράμε και καμιά ποδιά, ε. Ναι. Αλλά εδώ εμείς είμαστε νεοκλασικοί. Είμαστε νεοκλασικοί εδώ, δεν φοράμε ποδιές. Πολύ σωστά τα λες, ρε Χρήστο. Μοντέρνη. Μοντέρνη και νεοκλασική. Ναι. Λοιπόν, πώς το βλέπεις? Καλό. Εγώ λέω να μην την παραψήσουμε την ντομάτα, την έχουμε βάλει σε δυνατή φωτιά, την τρομάξαμε. Ναι. Να την κρατήσουμε έτσι λίγο ζωντανή. Έτοιμο αυτό. Τι θα κάνω τώρα? Θα βάλω. Τι είναι αυτό? Μπορείς να μου πεις? Ανθότυρο. Όλα τα ξέρει ο Χρήστος. Θα βάλουμε λίγο ανθότυρο ή μυζήθρα. Φρέσκια μυζήθρα. Ναι. Το ανθότυρο είναι λίγο πιο άνοστο. Η μυζήθρα έχει λίγο περισσότερη γεύση. Αλλά είναι το ίδιο. Ναι. Χλωρά τυριά τα λένε αυτά. Φρέσκα τυριά. Αυτό θα κάνει τη σάλτσα μας πιο κρεμόδη, κατάλαβες, θα τη ζωντανέψει λίγο. Αχα. Πάει και αυτό. Και τώρα θα ρίξουμε και λίγη ρίγανη για άρωμα. Και τώρα ήρθε η ώρα της ρόκας, Χρήστο μου. Τη ρόκα δεν θέλουμε καθόλου όμως να τη μαγειρέψουμε. Θέλουμε απλώς να μαραθεί. Διότι αν την παραμαγειρέψεις τη ρόκα, θα γίνει σκληρή σαν σκηνή και δεν θα μας αρέσει. Οπότε παίρνω και ένα πιρούνι εγώ τώρα, για να ανακατέψω καλύτερα τη ρόκα μέσα στη σάλτσα. Τώρα θα δεις όλη αυτή η πολλή ρόκα που μου κόψες, πόσο λίγη θα γίνει σε ένα λεπτό. Κόβεται δηλαδή, διαλύεται. Ναι, μαραίνεται. Και σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε μέσα και τα μακαρόνια. Για να πάρουν την οστιμιά τη σάλτσα να ανακατευτούν ωραία, κατάλαβες. Να, κάνω κι εγώ. Έλα, έλα, βάλε μου. Να ανακατεύω εγώ. Ωραία, νομίζω φτάνει. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά και η μακαρονάδα μας είναι έτοιμη. Θα θυμάσαι τη συνταγή? Ναι. Αν δεν θυμάσαι κάποια υλικά, θα μπεις στο site μας chefonair.gr και θα βρεις μέσα τη συνταγή να την κάνεις δώρο στη μαμά. Που ναι. Της αρέσει η ρόκα, ε. Έκπληξε, έτσι το πούμε. Για τη συνταγή πένες με ρόκα θα χρειαστείτε 2 φλιτζάνια πένες, 1 ματσάκι ρόκα, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 50 γραμμάρια ανθότυρο, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και κεφαλοτήρι παρμεζάνα για το σερβίρισμα. Χρήστο μου, να σου φέρω πιάτο, να σερβίρουμε. Ναι, φυσικά. Έλα λίγο να με βοηθήσεις. Πιάσε αυτό το ωραίο γαλάζιο. Και πάμε. Είδες που ταιριάζουν τα χρώματά μας. Να προσέχουμε λίγο να είναι και ωραίο το φαγητό, ε. Ναι. Δεν είναι πολύ σημαντικό να είναι όμορφο το πιάτο. Και βλέπεις εδώ τι ωραία τα χρώματα της ρόκας ζωντανά που δεν την παραβράσαμε. Αυτό είναι ωραίο. Κόκκινη ντομάτα, κίτρινα τα μακαρόνια. Ποια σημαία είναι αυτή? Η τουρκική. Όχι βρε, η ιταλική. Α. Τι ομάδα είσαι, αγάπη μου? ΑΕΚ. Μήπως ο μπαμπάς είναι από την πόλη, ε? Ναι. Α, γι' αυτό το κόλλησε. Λοιπόν, και τώρα τι θα βάλουμε, Χριστάκο, από πάνω λίγο πιπέρι. Ναι. Και θα βάλουμε και τριμμένο τυρί.
Παρμεζάνα, κεφαλοτήρι, κεφαλογραβιέρα, τα ξέρεις αυτά τα τυριά. Ωραία. Ένα τυρί, ό,τι έχουμε στο ψυγείο βάζουμε. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τέλος. Θα μου κάνεις την τιμή να δοκιμάσεις. Ναι. Τώρα, αν δεν σ' αρέσει η ρόκα, θα μου το πεις όμως. Ναι. Θα μου πεις χάλια η ρόκα, θα την κάνω χωρίς τη ρόκα. Και άφησα λίγο πρώτα. Δεν είναι αυτό. Νόστιμο είναι. Λοιπόν, την επόμενη φορά Χρήστο θα φάω από τα χεράκια σου. Ε, η ρόκα πώς σου φάνηκε? Καλή. Καλή. Δεν έκαιγε. Είδες, δεν έκαιγε. Δοκιμάζεις γενικά καινούργιες γεύσεις? Τολμάς να δοκιμάσεις ή είναι πέντε πράγματα που λες εμένα μου αρέσουν μόνο αυτά και τρώω μόνο αυτά? Ναι, τολμά. Τολμά. Ναι. Τι καινούργια δοκιμάσεις και σ' άρεσε που δεν το φανταζόσουν, δεν το έχεις φάει? Τη ρόκα. Τη ρόκα, ε. Και ήταν ωραία. Mm-hmm. Ξέρεις τι λένε οι Κινέζοι? Όχι. Ότι αν δοκιμάσεις κάτι καινούργιο, κερδίζεις 10 χρόνια ζωής. 10 χρόνια. Mm. Δηλαδή, εγώ θα ζήσω 110 χρόνια. Και λίγα λες. Και λίγα λες, στα 100 είναι δεδομένα. Τώρα στα 110 έφτασε. Από εδώ και πέρα κοίτα να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα συνέχεια. Έτσι. Γιατί πώς θα γίνεις καλός μάγειρας να το δοκιμάζεις το πάντα? Σωστό. Σωστό και αυτό. Χριστάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Είσαι υπέροχος. Και νομίζω ότι θα μπορούσες να κάνεις μια λαμπρή καριέρα μάγειρα, αλλά τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Φωτορεπόρτερ. Φωτορεπόρτερ, γιατί? Μ' αρέσει πιο πολύ να ταξιδεύω και γενικά να βγάζω φωτογραφίες. Και αν σε στείλουν σε κανένα πόλεμο, σε καμιά δύσκολη αποστολή? Δεν θα πάω. Πώς δεν μπορεί να πεις όχι, άμα είναι δουλειά σου αυτή? Εντάξει, θα πάρω τη φωτορεπόρτερ και θα γίνω μάγειρας. Να το. Μπράβο. Η ζωή έχει πάντα εναλλακτικές. Πάντα. Γεια σας. Χαιρέτε κι εσύ. Γεια σας. Εμείς θα το πούμε αύριο πάλι.